Πάμε τώρα να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Κώστα Πουλακίδα και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, ακούσαμε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου Κιμπιζή ότι αύριο θα έχουμε ουσιαστικά και την πρώτη προεκλογική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναρωτιέμαι αν θα ακουστεί το όνομα Χιμάρας σε αυτή. Θα είναι και ο κύριος Κέρτσος, θα είναι και ο κύριος Νέζης και ο κύριος Μαρινάκης. Θα είναι ευρύτο. Ευρύα η σύνθεση. Είναι το μεγάλο σχήμα. Όμως η αλήθεια είναι πως έχει ακουστεί το όνομα Χιμάρα στο Μαξίμου. Mm-hmm. Δηλαδή, μην κοιτάτε που η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου και η κυβέρνηση δεν λένε τίποτα για την περίπτωση Χιμάρα. Έχει ακουστεί. Έχει συζητηθεί. Ανέφερε στον κύριο Σκέρτσο. Ο κύριο Σκέρτσο είναι από αυτούς, όχι τους περισσότερους, οφείλω να πω, που λένε ότι αφήστε το Χιμάρα να λάβει τα επίχειρα των πράξεών του, δηλαδή μην τον καλύψουμε, μην τον πάρουμε και αυτόν απάνω μας, γιατί συγκεντρώνουμε, γιατί αφρίζουμε πολιτικό κόστος. Δεν είναι όμως αυτή η στάση του κύριου Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μιλάει κανένας. Έχει δώσει εντολή να ξεπεραστεί το θέμα, το σκάνδαλο Χιμάρα δια της σιωπής. Όμως τώρα πια, μετά τις δηλώσεις Χιμάρα και τις βεύτερες και τις διευκρινιστικές δηλώσεις, τα πράγματα έχουν. Είναι και εντοπισμένα. Δηλαδή, ο κύριος Χιμάρας όταν ενημερώθηκε πριν την 1η Γενάρη ότι θα υπάρξει δημοσίευμα στο ντοκουμέντο, τότε ξεκίνησε τη διαδικασία για να μεταβάσει την επιχείρησή του. Mm-hmm. Τότε. Το οποίο τι σημαίνει, και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Τώρα, σήμερα βγήκε και στο χτες μάλλον βγήκε και στο ΓΕΜΗ και σήμερα ο κύριος Χιμάρας λέει να εγώ την επιχείρηση τη μεταβίβασα. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Χιμάρας παρανομούσε. Και τι παραβίαζε, τον νόμο, όχι μόνο, το Σύνταγμα. Διότι υπάρχει ασυμβίβαστο προβλεπόμενο από το Σύνταγμα. Αυτό είναι πιο βαρύ. Δεν είναι παράνομο παρακάρισμα. Είναι σοβαρό θέμα. Ναι. Επί του σοβαρού λοιπόν θέματος που λέγεται παραβίαση του Συντάγματος. Οι συνταγματολόγοι του Μαξίμου τι έχουν να μας πούν. Σιωπή. Είναι και συνταγματολόγοι κιόλας. Ναι, υπάρχει τουλάχιστον ένα συνταγματολόγο στη Μαξίμου. Ένας. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Βεβαίως συνεχίζουν να υπάρχουν και ερωτήματα και για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα, θέλω να πω, και για τη νέα εταιρεία που κατήγγειλε σήμερα ο κύριος Πολάκης, η οποία φαίνεται ότι ο κύριος Χιμάρας αποχώρησε από αυτήν την εταιρεία, αλλά στην πραγματικότητα η εταιρεία παραμένει σε αυτόν. Και κυρίως το ζήτημα εκεί είναι, όταν πήρε τα 65.000 ευρώ, πώς τα πήρε από τους αγοραστές. Απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις χέρι-χέρι. Τα βαλιτσάκια τελειώσανε. Μέχρι 300 ευρώ είναι. Εδώ, επειδή είναι ιδιωτικό συμφωνητικό, επιτρέπεται βαλιτσάκι. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι ο κύριος Χιμάρας το έχει βιλώσει στο Αποφενέσκες. Τα έχει βάλει στο Αποφενέσκες. Mm-hmm. Αλλά παραμένει μια φορολογική παράβαση. Τι κάνεις λοιπόν με ένα τέτοιο βουλευτή. Συνεχίζεις και τον καλεί της επειδή είναι Μητσοτακικός. Πάπου προς πάπου. Για να δούμε. Δημήτρη, τι λες. Αυτό που λέω εγώ, Γιώργο και Κώστα, είναι ότι ζούμε τώρα 4 χρόνια ένα πιάτσικο χωρίς τέλος. Μια λαιλασία στο κράτος, στο δημόσιο χρήμα. Ορισμένοι γαλάζιοι νομίζουν ότι τους ανήκει. Όλοι αυτοί νομίζουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους και του δημόσιου χρήματος. Αυτό ζούμε. Τη δίθεν αριστεία των γαλάζιων. Η κυβέρνηση έχει πιει το αμύλητο νερό για την υπόθεση Χιμάρα. Ο κύριος Χιμάρας τώρα προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ήξερε, έλεγε στην αρχή, ότι τώρα μας ενημερώνει ότι μεταβίβασε την εταιρεία του. Ναι. Δεν τον πιστεύει κανένας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνεται, που δεν κάνουν φυσικά, είναι να πει την αλήθεια, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Δεν την παίρνει την πολιτική ευθύνη. Α, και θα πω και κάτι άλλο. Να γυρίσει και τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με τις απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο, υπήρχε ασυμβίβαστο. Είναι ένα ερώτημα. Οι τηλεθέατες που μας βλέπουν θα αναρωτηθούν. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν τα χρήματα πίσω? Όχι, βεβαίως. Και το χειρότερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, όσο δεν τοποθετείται, όσο δια της σιωπής μάλλον τοποθετείται ο κ. Μητσοτάκης και τον Μαξίμου, καλύπτουν και τον βουλευτή τους και τις παρανομίες τους. Και θα πω ότι εμένα δεν με εκπλήσει αυτή η στάση, διότι ζούμε όλους αυτούς τους μήνες, όλα αυτά τα χρόνια, μία απόπειρα στα μεγάλα σκάνδαλα συγκάλυψης, συσκότησης, ταφόπλακας. Και θα πάω και στο θέμα των υποκλοπών, βεβαίως, το οποίο αυτή είναι η πρακτική, αλλά πάλι καλά, έστω με τις αντικσότητες που υπάρχουν, τις δυσκολίες, υπάρχει και ανεξάρτητη τη δημοσιογραφική έρευνα, και ανεξάρτητες αρχές, και γενναίοι δικαστικοί
ακέραιοι, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο. Απλά δεν θέλουν να είναι μαριονέτες της εξουσίας. Θεσμικά κινούμενοι, όπως ο κύριος Ράμος, ο οποίος μάθαμε τώρα την απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου του ΣΑΔΕ για τον έλεγχο στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και στον ΟΤΕ. Ναι. Μήπως και μπορέσουμε και μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, αυτή την κοιλίδα και για τη χώρα και για το κράτος δικαίου και βεβαίως για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια, εκτός από το ότι θα ξεσκονίσει η ειδική, η task force, μια ομάδα εργασίας της ΣΑΔΕ, τα αρχεία των τριών παρόχων, ανταποκρίνεται θετικά επί της ουσίας και στο αίτημα Τσίπρα. Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται. Κάθε κίνηση, κάθε πρωτοβουλία θεσμική των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε είναι στρατιωτική, γιατί έχουμε και την παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Του σιωπηλού κ. Φλόρου. Ναι, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, αυτή είναι η στάση η οποία θα πρέπει να ακολουθούν. Και όχι βεβαίως η ρητορική και μόνο διακήρυξη της κυβέρνησης ότι η δικαιοσύνη θα λύσει όλα τα ζητήματα και υπογείως εμπόδια στη δικαιοσύνη. Αλλά για να το ολοκληρώσω, η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει, αποδειγμένα αυτά που μιλάμε, είναι στοιχειοθετημένα, βλάπτει το κράτος δικαίου, βλάπτει τη διαφάνεια, την εικόνα, τη δημόσια της χώρας στο εξωτερικό, γιατί όλοι μας συζητούν και πραγματικά μένουν άναυδοι με όσα συμβαίνουν στη χώρα. Και το τελευταίο τώρα, το οποίο ζούμε, είναι ότι βλάπτει και τη δημόσια υγεία. Δηλαδή έχουμε και την τσέπη μας φυσικά, γιατί τα θέματα της ακρίβειας της οικονομίας όλοι πραγματικά κάνουν το σταυρό τους μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Άρα, και στο νοσοκομείο κάνουν το σταυρό. Και στο νοσοκομείο. Έχουμε φάρμακα σε έλλειψη, έχουμε τρόφιμα και καύσιμα με το δελτίο, είναι τα επιτεύγματα αυτής της τετραετίας. Μάλιστα. Μια φράση και για το θέμα των υποκλοπών και την απόφαση της ΑΔΑΕ. Μια σημείωση, ότι η ΑΔΑΕ ζητάει από τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένα τηλέφωνα, όχι δηλαδή το γενικό το οποίο ζήτησε. Άρα κάνει αποδεκτό το αίτημα. Λέει, δικαιούσε να γνωρίζεις ποιοι έχουν παρακολουθηθεί. Ένα. Και το δεύτερο, ελπίζω αύριο μεθαύριο που θα πάει ο κύριος Ράμος στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μην αρχίσουν τίποτα τηλέφωνα περίεργα και τίποτα γνωμοδοτήσεις να έρχονται αεροπλανικώς για να εμποδίσουν την έρευνα. Φαντάζομαι ότι όλοι οι θεσμοί είναι ταγμένοι στο να υπάρξει δημοσιοποίηση και διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών. Για να δούμε εκ του αποτελέσματος, κύριε Νοντόλα, εξάλλου. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ.